Έτσι όπως είναι σήμερα, είναι σε μια ανεπίτρεπτη κατάσταση, όχι για το ίδιο το θέατρο, αλλά και για τον χώρο του Μοριακού. Και αισθητικά δηλαδή, πέρα από τα άλλα πρακτικά θέματα, δημιουργεί προβλήματα. Ο Δήμος ετοιμάζει μια μελέτη η οποία είναι σχεδόν ολοκληρωμένη. Περιμένουμε να έρθει ο φάκελος για να συζητηθεί στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Όμως, ανεξαρτήτως αυτού, επειδή αυτό το οποίο είπαμε και για λόγους πρόληψης των πυρκαγιών είναι ότι θα πρέπει να απομακρυνθούν αυτές οι κατασκευές του προηγούμενου θεάτρου. Αυτό να γίνει, το Υπουργείο Πολιτισμού θα δώσει την έγκριση χωροθέτηση σε κάθε περίπτωση του θεάτρου στον ίδιο χώρο. Είναι δύο διαφορετικές ενέργειες δηλαδή οι οποίες θα γίνουν. Την επόμενη εβδομάδα θα εισαχθεί στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο το θέμα της χωροθέτησης του θεάτρου, ώστε να ξέρει ο Δήμος ότι στο σημείο εκείνο μπορεί να χωροθετήσει ένα υπαίθριο θέατρο. Και από εκεί και πέρα, σε επόμενο χρόνο, αλλά είναι πολύ σύντομος νομίζω ο χρόνος αυτός, θα συζητηθεί και το θέμα της αρχιτεκτονικής μελέτης.